3 ολόκληρα χρόνια σάπιζε στο λιμάνι του Ηρακλείου το πλοίο Atlantic Surveyor, το οποίο είχε χαρακτηριστεί από τις λιμενικές αρχές επικίνδυνο και επιβλαβές. Το 2016 παρουσίασε μηχανική βλάβη ανοιχτά της Κρήτης. Πλήρωμα και πλειοκτήτες το εγκατέλειψαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με συνέπεια στο πέρασμα του χρόνου να μετατραπεί σε ένα ακόμη πλοιοφάντασμα. Η απομάκρυνσή του ολοκληρώθηκε χθες και είναι το πρώτο βήμα για να απαλλαχθεί το λιμάνι του Ηρακλείου από τα συνολικά 5 πλοία φαντάσματα που έχουν κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια. Αφού κατέβαλε το οφειλόμενο πλειοδότημα, απομάκρυνε χθες με τη χρήση ενός ρημουλκού το πλοίο. Το Atlantic Surveyor με τη συνδρομή ρημουλκού μεταφέρεται στην Αλίαγα της Τουρκίας σε εργοστάσιο σκραπ για να καταστραφεί. Θα ακολουθήσει η απομάκρυνση του ρημουλκού Falcon, το οποίο είχε εντοπιστεί να μεταφέρει λαθρέα ποτά πριν από 5 χρόνια, καθώς οι λιμενικές αρχές έχουν ενημερωθεί ότι βρέθηκε πλειοδότης. Αφήνοντας σε ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι του λιμάνιου ωφέλιμο χώρο. Δεδομένου ότι τις δύο τελευταίες θερινές περιόδους έχουμε δει αύξηση των επιβατηγών οχηματαγωγών και επιβατηγών πλοίων που εξυπηρετούν τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις που συνδέουν το λιμάνι του Ηρακλείου με άλλα λιμάνια, κυρίως των Κυκλάδων. Πονοκέφαλος για το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου παραμένουν τουλάχιστον 3 ακόμη πλοία που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο μεγάλων επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος για όπλα, ναρκωτικά και λαθρέα τσιγάρα. Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας και την απάντληση καυσίμων και την απομάκρυνση κάθε υλικού που μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, η παρουσία τους στο λιμάνι του Ηρακλείου παραμένει άκρως προβληματική. Η παραμονή τους σε κακές καιρικές συνθήκες είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος. Έχουμε για κάθε ένα από αυτά ένα συγκεκριμένο σχέδιο εκπονήσει, προκειμένου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να ξέρουν όλοι που έχουν κάποιο συγκεκριμένο διακριτό ρόλο στο λιμάνι του Ηρακλείου να υπερασπιστούν την ασφάλεια του λιμένα.